Σε κλειό τσάμιδων διαδηλωτών βρέθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με την άφηξή του στα Τίρανα και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας. Δεκάδες μέλη του κόμματος των τσάμιδων και άλλων ακραίων οργανώσεων της χώρας προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να προσεγγίσουν την ελληνική διπλωματική αποστολή. Ο πρόεδρος του κόμματος των τσάμιδων και άλλοι διαμαρτυρόμενοι συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει και συλλήψεις σύμφωνα με το ipiruspost.gr. Μην αγγίζετε την Αλβανία, μην ξεχνάτε την τσαμουριά, φώναζαν οι διαδηλωτές, απαιτώντας από την κυβέρνηση της χώρας τους να επιλύσει το τσάμικο και να καταργήσει τον νόμο περί εμπολέμου. Ο Σπετή Μιντρίζη, που ηγείται του κόμματος των τσάμιδων, τα έβαλε κατά των Τυράννων και της Αθήνας που επιχειρούν συμφωνία για την ΑΟΣ, υποστηρίζοντας ότι όποια συμφωνία θα είναι προδοτική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αστυνομία προχώρησε σε 22 συλλήψεις διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν ενώπιον του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό της χώρας Έντι Ράμα.